Έλα ρε παπούλε. Έλα κύριε. Έλα παπούλε. Μάλιστα. Με ακούς? Σε ακούω. Ρεπτόπουλε. Μάλιστα. Άκουλος. Αυτό πάω βράσω ρε που είναι σειρό που με σε λέω. Ναι. Βράσω τους... Ναι. Ναι. Τους θεόμορους. Ναι. Σε παίρνει από τον Περαιά, σε λέει εντάξει, όνειρο των ονείρων. Ωραία. Ναι. Εμάς μας το κλείνει γλίγορα. Ναι. Άκουλος πω, με λες για τον Παπαδόπουλο. Ναι. Ο Παπαδόπουλος εγώ ναι. δούλευα στην Αθήνα. Ναι. Στάσε να κλείσει το ροδιόφωνο γιατί ξανακούγεται. Ναι. Περιμένω. Δούλευα στην Αθήνα. Ναι. Πότε? Και το... στην ΑΓΕΤ στο Κερατσίνι. Πότε? Το... έλατε πάνω στο Μαρούσι στο στάδιο το κάναμε εμείς. Στο ελληνικό πήγαινα... στο ελληνικό πήγαινα σημαίνοντα τα μεσάνυχτα. Ναι ρε, πότε το, σε λέω, το... πότε πήγαινες, πότε? Ναι. Το... 72, 74. Μάλιστα. Και ύστερα έφυγα. Ναι. Ναι. Ωραία. Έφυγα στην επιστράφηση. Ναι. Ναι. Ναι, συγγνώμη τώρα. Ναι. Λες, βρίζεις τον Παπαδόπουλο, όχι, πας κόντρα καταλαβαίνω. Και όμως έπαιρνα 13 χιλιάρικα και πλήρωνα σπίτι στη Κυρκύρα, στη Βρυξέλλη, 1.200 ευρώ επιπληρωμένο. Έπαιρνα 13 χιλιάρικα. Ο Παπαδόπουλος έκανε νομαρχίες, δεκαπλασίες τα φορτηγά, τα ταξί, χάρισε τους γεωργούς και δεν χρωστούσε η Ελλάδα. Και ποιος σκότωσε ο Παπαδόπουλος, κύριε Ραυτόπουλε, ναι. Στην Ισπανία είναι 1.000.000 νεκρούσιοι, στη χιλία ακόμα τους κοιτάβουνε. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται. Και το βρίσκουν τον Παπαδόπουλο. Η Δέσποινα είναι σε ένα μπουντρούμι κοιμάται, σε 35 τετραγωνικά, του είπαν και δεν ξέρουνε. Τώρα αυτοί οι δημοκράτες, εχθές έλεγα άλλα για την μπάλα, αυτοί οι δημοκράτες, έπαιρνα 650 ευρώ το μήνα και τα φύγει 450 και αυτοί κλέβουν και ο Τσίπρας είναι πραβινός. Ξέρετε τη μάνα του και... Ρε γέρο, δεν μιλάς στο καφενείο. Πρόσεχε πώς μιλάς. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Πρέπει να μας κάνεις πλάκα. Ήσουν στο γήπεδο. Όχι ρε φίλε, γιατί να σε κάνω πλάκα, για παίρνει. Γιατί ή μιλάς αναργανός ή τα λες επίτηδες. Γιατί να μιλήσεις. Όλο το γήπεδο μουρμούριζε για τον Ίβιτς. Που έχει αφήσει έξω τον Ολλανδό, το δεκάρι το κανονικό και μου βάζει το γατάκι. Ναι, ναι. Το οποίο ουσιαστικά κάνει την ομάδα ανακάτω. Ναι, ναι. Δεν έχει το δεκάρι το οποίο θα σου κάνει παιχνίδι. Τελειώνει ένα ολόκληρο παιχνίδι φοβόμενο να μην φας γκολ. Έχει κάνει ο Γλύκος δύο απεχρούσεις απίστευτες. Ναι, ναι. Δεν έχουμε κάνει ευκαιρία για ευκαιρία και μου λες ο Ίβιτς ότι... Πήρε τον πόντο, ναι, το πήρε, το πήρε. Πήρε τον πόντο. Το πήρε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν μπορώ να κερδίσω αυτή τη Φιωρεντίνα. Σιγάρε Μπαρτσελώνα εσύ. Της κάτω τούμπας, αυτή τη Φιωρεντίνα εσύ. Δεν έχουμε παίξει μεγαλύτερες ομάδες. Σιγάρε Μπαρτσελώνα εσύ το Αϊθαράπη. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Και κάτι άλλο, μου λες ότι ο Μπέλγας έχασε μία, δύο, τρεις ευκαιρίες. Ο Αθανασιάδης το ίδιο δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Και μου λες στο παιχνίδι της Κυριακής, πάλι της Δευτέρας, πάλι με αυτού να ξεκινήσει. Γιατί έχεις καλύτερον. Δεν λέγονται ρε παιδιά. Καλύτερον έχεις. Σεντερφόρ. Πήρες καλύτερο. Αγόρασες καλύτερο. Συγγνώμη. Δεν έχεις. Από το να μην έχω καθόλου. Δεν μου λες τώρα, ναι. Ο Μπίζεσβαρ ναι. είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Δεν θα ήταν καλύτερα να του ξεκινήσει. Περίμενε, περίμενε. Ναι, περίμενε. Ναι. Συμφωνούμε όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Δεν μου λες, άμα τον πάρεις τώρα στο βουνό να τρέξουμε μαζί, εσύ λες θα τη βγάλει. Σε αυτό το παιχνίδι δεν έπρεπε να παίξει. Σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Να έπρεπε να παίξει ο Μπίζεσβαρ. Δηλαδή, να τον βάλεις αυτό το παιχνίδι και να χάσεις πόντο από την Τρίπολη. Έτσι το βλέπω εγώ. Εσύ βλέπεις ότι ο Πάο πάει για να κερδίσει την Τρίπολη. Θα τη διαλύσει την Τρίπολη. Γιατί τι αν την κάνει. Εδώ είμαστε. Ναι. Τη Δευτέρα το βράδυ θα σε πάρω τηλέφωνο. Συγγνώμη. Του Μπίζεσβαρ το θέμα. Απογοητεύτηκα σήμερα. Λάθος κάνεις. Απογοητεύτηκα. Τακτικά έκανες ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγες πολύ καλά τακτικά. Πήρες πόντο. Θα μπορούσες να πάρεις τη νίκη στο τέλος. Και εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Όποιος παοξής βγει και πει είμαι δυσαρεστημένος, είναι άμπαλος. Καλά, συγγνώμη. Έχασαν οι άλλοι 7-8 ευκαιρίες που δεν χάνονται. Και έσχασανε. Δεν κάναμε τίποτε. Ναι. Και θα θέλαμε και νική. Η Φιωρεντίνα. Ναι. Εσύ, ο Παναθηναϊκός από τον Άγιαξ που έφαγε 4 από τη Ροστόφ. Είδες τι έπαθε σήμερα. Ο Ολυμπιακός που έπαιξε με το χωριό και πήγε 1-0 με το ζόρι, τον είδε σήμερα. Ναι, ποια Ελλάδα, ρε. Ναι. Ποια Ελλάδα, ρε φίλε. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Σε παρακαλώ πολύ. Μιλάς λέει σαν Αριανός. Εγώ μιλάω σαν Αριανός. Σωστά. Λέει, τρελαθήκατε εγώ ρε. Είμαι. Απογοητευτήκατε με τη Φιωρεντίνα. Με ποια ομάδα παίζατε ρε.
με μια από τις 4-5 καλύτερες ιταλικές ομάδες. Η Φιωρεντίνα τρίτη, τέταρτη, τέταρτη, πέμπτη, πέμπτη, τέταρτη. Η Φιωρεντίνα τρίτη πήγε και τα λοιπά. Τι λέτε ρε τώρα, μετά τη Ρώμα και την, πώς τη λένε, τη Γιουβέντους. Τι είναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι θέλατε να πάει ο ΠΑΟΚ, να παίξει με τον Μπίζεσβαρ, να πέσει στο 55ο λεπτό ο Μπίζεσβαρ ξερός κάτω και να σας πω και το άλλο ρε, γιατί δεν έχετε μυαλό. Γιατί το βάλατε τον Μπέλκα ρε, ξέρετε. Μπας και κάνει κανένα καλό παιχνίδι και τον πουλήσετε ρε τα αγάρια. Ο Αϊθαράπης. Ήθελε τη Φιωρεντίνα αυτός 3-0 να τη βάλει. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Για Βαρβάλο και Αϊθαράπης της κάτω τούμπας. Να βάλει τη Φιωρεντίνα και τη Γιουβέντους γκολ. Πήρε πόντο με προπονητή Διαμάντη. Εγώ κάνω μεταστροφή σε αυτό το μάτσα. Αν πάει στην Τρίπολη και ανοιχτεί και φάει 3 γκολ σαν τον Άγγελο, θα την ακούσει. Εδώ είναι μάτς, μάτς, μάτς. Ωραία. Και κανείς δεν τον ανέδειξε. Κανείς δεν τον έκραξε όταν έπρεπε να τον κράξουν. Δεν τον κράζανε τον Ίβιτς. Και σήμερα που πρέπει να τον αναδείξουν, δεν τον αναδεικνύουν. Τι μουσικάρες παίζει αυτός ο Μάο Τεντζον Χίλι. Λέει Γεωργίου, λέει. Για πες. Βάβεις τα μαλλιά σου. Όχι. Είχα πάει ένα σαμπουάν το οποίο ανοίγει. Είσαι βλάκας ρε φίλε. Ανέβαβα τα μαλλιά μου, θα είχα φτιάξει και τα δόντια μου. Δεν τα φτιάχνει φίλε τα δόντια, γιατί σήμερα κατεθένει, γι' αυτό δεν τα φτιάχνει. Πουλάει πολύ έτσι. Πόσες φίλε. Τρεις. Πάντως 10 λεπτά πριν την έναρξη του Ηρακλής Ολυμπιακός κλείδωσε κάθε στοιχηματισμός για την ομάδα του κυρίου Κόκκινου, η οποία όταν έρχεται άσο ημίχρονο διπλό τελικό σε άλλες ομάδες, γελάει ο Κόκκινος. Ρε τίμια η ομάδα μου, τίμια ομάδα σου ρε ταγάρι. Έχουμε τα κρούσματα των κόρνερ. Υπερβολικός τζίρος στην ανατροπή, αυτά πρέπει να τα ψάξει ο κύριος Θωμαίδης, ναι, με τους δικαστάς. Με τους αξιότιμους κύριους δικαστάς. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε με αυτόματη επίσημο οφείλημα δαχτυλιδιού. Μάλιστα. Ωραίος. Κουνούπι του Νείλου, λέει. Ναι, ρε, το έχω ακούσει αυτό, ρε Κώστα. Δηλαδή, τον ακούω τον άνθρωπο εδώ και καιρό. Πώς έγινε αυτό, ρε Σίνα. Το κουνούπι του Νείλου. Και οι γιατροί, να πούμε, δεν μπορούν να. Τι. Πώς. Δεν είναι θέοι. Τη μάνα σου, φίλε. Επόμενη γραμμή. Επόμενη. Επόμενη. Δεν τον έβρισα. Επόμενη. Ακούστηκα. Όλα. Είναι η άλλη Αιγυπτιώτησα. Είναι η βιτρίνα, ρε φίλε. Όμως όλα τα μηνύματα μάζεψε χθες. Όλα τα μηνύματα. Ρε φίλε, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα θανάτιος ρόγχος. Να ψοφήσει, να σηκάσουμε. Θα το σώσει το κουμπί για αυτόν. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Καλώς τον. Καλημέρα. Άνατα ο Κάλσμπεργκ. Τι κάνετε? Πιάσαμε τα λεφτά. Έχουμε να το πούμε πολύ καιρό. Ναι, σ' άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή, ναι. Ναι. Κώστα, εσένα θα σε μαλώσω τώρα. Μάλωσε τον, είναι κακό αγόρι. Άμπρα, ο κακός δεν είναι, μια χαρά είναι. Α, τι θα σου, συγγνώμη. Είναι και ομορφόπεδο, είναι και ομορφάντρα. Α, τα Κώστα, τα τυχερά. Βέβαια. 2 η ώρα το βράδυ, τυχερά. Δεν μου λες, ποιος είπε εσένα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα και κύπελο? Όχι, εγώ είπα ότι οφείλει να πάρει φέτος πρωτάθλημα. Το κύπελο μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Κοίταξε. Ναι. Μην το ξεσηκώνεις και πούνε και με πάρουν πολύ αέρα και αρχίσουν μετά. Τι θα είναι? Όχι τίποτα, δεν θα έχω μαντήλια να τους δώσω. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Δεν θα έχω μαντήλια να τους δώσω που θα κλαίνε. Θα κλαίνε γιατί, εσύ λες ότι αν δεν μου λες, πέρυσι ήταν ευκαιρία να πάνε να πάρουν το κύπελο και δεν πήγα λόγω περηφάνειας. Ήτανε για. Ήτανε. Πήρανε. Και γιατί να το πάρουν φέτος? Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πάρουν. Εγώ δεν πήγα πέσω, θα πάω φέτος. Κάτσε ρε κορίτσι, δηλαδή δεν πρέπει να πάρουν και αυτοί κάτι, δηλαδή άνθρωποι. Άντε, επειδή είμαστε μεγαλόκαρδοι να τους κεράσουμε ένα παγωτό. Έρε και παλάκι παγωτό να τους κεράσουμε, άντε. Άντε καλά. Από εκεί και πέρα δεν. 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 Ή ο Ολυμπιακός, ναι, ή ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Όσο για το Φορτούνι, έχει λόγο που δεν το βάζει. Ποιον λόγο έχει? Ποιο λόγο? Την Κίνα. Όχι. Ο Φορτούνις δεν έπαιζε καλά. Είδες πως έπαιζε, ναι, και τον έχει και τον ξεκουράζει. Εγώ έμαθα ότι, να λέει το μήνυμα και εδώ, ότι τον είπε ο χοντρός να τον πουλήσει στην Κίνα και αυτός δεν ήθελε. Έκανε του βουλγάρικου θυμιατό. Ναι. Και Κίνα, εύκολο να τον πουλήσει. Θεός χωρέστο, να λέει. Πάει.
Δεν πάει καθόλου. Δεν πάει. Άμα ήταν θα σε έλεγα. Ναι. Όλα τα μαθαίνω εγώ. Τώρα... Άμα ήταν θα σε έλεγα. Πες μας τη ρεζέρβα του Μπέρκ τώρα. Απλά τον έχεις μπάγκο. Τη ρεζέρβα του Μπέρκ. Τη ρεζέρβα του Μπέρκ να μας πεις τώρα. Ποιος είναι ρεζέρβα του Μπέρκ. Πες έπαθε λίγο πυρετό το παιδί. Στο, ναι. Στον ΠΑΟΚ είναι ο Κουλούρης να πούμε. Εντάξει. Κουλούρι. Είναι ο Κουλούρι. Φακούντο. Ναι. Κουλούρι και μουλούρι, εγώ δεν άκουσε ξέρω. Με κουλούρι με κακάο, σε βλέπω σαν Φαλκάο τώρα. Άστο τώρα, άστο. Κουλούρι και μουλούρι, εγώ άστο, δεν ξέρω. Άστο, κουλούρι πέντε φορές ακόμη εγώ σε μπάλα, έχω δύο πολύ πιο καλούς καλύτερους παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Μες. Πολύ πιο καλούς. Θα το δούμε στο κορτάρι. Κάνε. Να σου πω από Μολέντο. Oh. Δεν είναι παιχταράς. Ποιος, ο Μολέντος. Ναι! Κοντζαβέλα και εγώ. Ποιο μου λέει εδώ, το λέει το τσάκι. Κοντζαβέλα, μα που η μπάλα την παίρνει με τα χέρια και τα παίρνει με τα πόδια. Μια χαρά είναι και ακριβώ συμβόλαιο τώρα. Κοντζαβέλα! Μέχρι το 20 τώρα έχει συμβόλαιο το πάω. Εγώ ξέπρεπε να παίζω, ποδόσφαιρο. Έλα. Με τα χέρια να παίζει μπάλα και να. Ο διαιτητή να κάνει το στραβά τα μάτια. Αυτή είναι η διαιτησία που θέλουν οι παοξίδε 50-50. Να μας λείπει το μπίσινο, δεν θα πάρουμε. Να μας λείπει. Να μας λείπει. Έχω φορτούνι, έχω λέτο. Και φορτούνι και λέτο έχεις. Έχω φορτούνι είπα. Έχω διαφάνες. Διαφάνες. Διαφάνειες. Διαφάνειες έχεις. Έχω. Έχει πράγμα. Έχω πράγμα να βάλω. Τη ρεζέρβα του Μπέρκ όμως δεν μας την είπες. Μια χαρά γεμάτο είναι. Μαρμελάδα έχεις. Μαρμελάδα δεν τρώμε. Νερατζάκι γλυκό. Ούτε γλυκά και τέτοια τα έχουμε κόψει. Ζάχαρο έχεις. Όχι. Όχι, όχι. Τίποτα δεν έχουμε. Μια χαρά είμαστε από υγεία. Καϊμάκι είναι η κυρία Σοφία. Καϊμάκι. Μια χαρά. Ναι. Όλα να μας πάνε καλά, καλό χειμώνα, νίκη στην ομάδα μας και χάσιμο στον ΠΑΟΚ επιτέλους. Να την παοξούμε. Άντε πάει. Και γήπεδο στην ομάδα του Ηρακλή. Ναι. Χίλια χρόνια η Ηρακλής. Έτσι. Γήπεδο σε χίλια χρόνια. Άντε. Καπούτ. Μπούτ Καμαράτ, τελείωσε τώρα. Τι έγινε τώρα. Τη διαμάντη μου στείλες Βασίλη. Να τη δούμε τώρα την Κυριακή. Τι αντιτουριστική ώρα ρε Κώστα αυτό το μάτς τώρα, 4 η ώρα. 4 η ώρα. Θα τον Φρέντο. Ο Παοξής τώρα. Ώρα, φρέντο. Αντιτουριστική ομάδα η άλλη. Πω, τι θα γίνει. Θα δείξει εκεί ξανά. Ναι. Τι έκανε ο. Τι να κάνει. Αυτό που λες, αν είναι μέτριο προς τα κάτω. Γιατί 3-0 θα χάσει. Μην γίνει πάλι καμιά ιστορία Ξά, πάλι σαν τα πέρσι τώρα. Τι και... να κάνει ξανά. Μην έχουμε κανένα. Τι να κάνει καημένη ξανά. Ο Σολτάνη έχει γεράσει. Σολτάνη. Σέντερφορ ποιον έχουν εκεί έναν. Ούτε αυτοί ξέρουν ποιον έχουν. Ωραία, φίλε. Ένα κρυάρι, τριάδι, πώς το λένε. Τριάδι. Τι κρυάρι, σαν αυτό που είπαμε για το Πούλμαν. Δώσαν το, τον Μπέρτο με τα δόντια εκεί, βάλαν τον Παξεβανίδη εκεί. Μπέρτο, τι να κλάσει ξάρτη καημένη. Τι. Και να σου πω κάτι. Ανέραστη ομάδα, άνοστη, άοσμη. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και η πόλη της δεν είναι. Πόλη άσχημη. Ναι, 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 ναι. Άσχημη πόλη. Άσχημη πόλη. Καταθλιπτική πόλη, Ξάνθη. Πα, 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 πα. Πα στην Καβάλα και ανοίγει. Τραβά την Ξάνθη, σε πιάνει κατάθλιψη. Πα και τραβά και τα τσίπουρα. Στον Καναδό. Του Καναδό έμαθα, έβγαινε κάτι μάσε, έριξε. Κάτι καρχαρίε. Κάτι μπλαγκάγκου. Μια μέρα έρθω κόκκινο στην προπόνηση. Και κουράστηκε που έβλεπε. Δεν με κουράστηκε που άνοιξε την πόρτα. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Κάνεις εκρηκτική προπόνηση στην ηλικία. Τι έχει ηλικία μου να του λέω. Λύσαξες με την ηλικία μου. Και φταί του λέω. Λύσαξες με την ηλικία μου. Σύμφωνα με πόδια. Τι θες του λέω με την ηλικία μου. Ότι πρέπει να κάνεις ένα αερό. Έκανε και personal trainer ο Γρηγόρης. Τι personal trainer. Trainer personal είναι, τα ξέρει. Έχει ένα φίλο μας που έχει τη βλάστηκε ένα μπουκατσατζίδικο. Γαϊδούρι δύο μέτρα παλιός αθλητής κτλ. Πάει ο άνθρωπος και γυμνάζεται. Πάει ο κόκκινος και λέει: έχω personal trainer. Personal trainer. Ρε γύφτο, έχεις πληρώσει personal trainer. Κώστα, personal trailer έχει. Πλήρωσες personal trainer. Του τρως και την μπουγάτσα τζάμπα του ανθρωπάκου. Πάμε, φεύγουμε, γεια. Φεύγουμε, γεια. Φεύγουμε, γεια. Φεύγουμε, γεια. Φεύγουμε, γεια.